Ορέστης Σεϊμένης κατάγεται από τα Σφακιά της Κρήτης. Είναι το τέταρτο παιδί του δικηγόρου Εμμανουήλ Σεϊμένη. Είναι παντρεμένος με την Κέτη και έχει 5 παιδιά και 3 εγγόνια. Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έχει ασχοληθεί με την φορολογία των επιχειρήσεων, με την φορολογία κεφαλαίου και τα τελευταία χρόνια με την φορολογία ακινήτων. Σήμερα διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το μάθημα μεταβιβάσεις ακινήτων και ΦΠΑ. Κύριε Ορέστη Σεϊμένη, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Ράδιο Σύμπαν και στην εκπομπή Ράδιο Συνεντεύξεις. Καλησπέρα κύριε Τσαμούρα, χαίρομαι πολύ που μιλάω από την Ελλάδα στα αδέρφια μας εκεί στην Αυστραλία. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι Έλληνας και είμαι και υπερήφανος που έχω αδέρφια μακριά εκεί στην Αυστραλία. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι που μιλάμε μαζί σας σήμερα. Μπορώ να σας πω ότι κάπως σας ζηλεύουμε λόγω του ότι έχετε πολύ ζέστη εκεί, ενώ εμείς έχουμε πολύ κρύο εδώ. Α, ναι. Αυτό είναι αντίθεση βέβαια, αλλά είναι, αυτή η αντίθεση ξεπερνιέται εύκολα βέβαια. Μετά από λίγους μήνες θα έχουμε την αντίστροφη μέτρηση, δεν πειράζει. Ναι, να περάσουμε λοιπόν στο σημερινό μας θέμα και έχουμε θέσει βέβαια, έχετε ένα τεράστιο ρεπερτόριο εδώ με βιβλία, με σεμινάρια, με ένα σωρό έγγραφα που έχετε γράψει αναφορικά με το φορολογικό. Έχουμε συλλέξει μερικές ερωτήσεις που σίγουρα αφορούν τους Έλληνες της Αυστραλίας και θα θέλαμε να σας θέσουμε αυτές τις ερωτήσεις και στη συνέχεια βέβαια εσείς με την γνώμη, με την εμπειρία που έχετε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες και φυσικά στο τέλος να πούμε στους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι ότι στο τέλος θα σας δώσουμε και πού μπορείτε να απευθυνθείτε βέβαια για περισσότερες πληροφορίες. Κατά πάσα πιθανότητα ίσως βέβαια και να ξαναμιλήσουμε βέβαια με τον κύριο Σεϊμένη, ίσως να κάνουμε και κάποιο ανοιχτό φόρουμ σε κάποια μελλοντική εκπομπή, ώστε να ανοίξουμε τις γραμμές των φίλων ακροατών και να τους δίνουμε την ευκαιρία βέβαια να θέτουν αυτοί τις ερωτήσεις και βέβαια τις απαντήσεις από τον κύριο Σεϊμένη. Αλλά ας περάσουμε λοιπόν τουλάχιστον αυτές τις ερωτήσεις που έχω εγώ νομίζω αφορούν βέβαια τους Έλληνες της Αυστραλίας κατά κύριο λόγο. Ας πάμε λοιπόν στην πρώτη. Αν ένας Έλληνο-Αυστραλός αποκτήσει έσοδα, π.χ. από ενίκεια στην Ελλάδα, πώς θα φορολογηθεί? Κοιτάξτε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε όλη τη συζήτηση που θα κάνουμε ότι διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας δεν υπάρχει. Επομένως, εδώ το κάθε κράτος έχει μια διάθεση να παρασύρει ως φορολογικό κάτοικο, και θα σας πω τι είναι φορολογικός κάτοικος, σαν δικό του άνθρωπο. Εκεί βέβαια η Αυστραλία έχει τον ομογενή σήμερα πολλά χρόνια, ζει εκεί μόνιμα, έχει τις σχέσεις του, τον οικονομικό δεσμό του με την Αυστραλία, έχει εκεί εισοδήματα βέβαια και παρεπιπτόντως έχει και ένα εισόδημα από ακίνητα στην Ελλάδα. Επομένως εκεί στην Αυστραλία θα φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημά του. Είναι η τάση των κρατών να φορολογούν εκεί που μένει ο κάποιος μονίμως, να το φορολογούν για το παγκόσμιο εισόδημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα το φορολογήσει το ίδιο εισόδημα για τα ακίνητα και η Ελλάδα. Θα φορολογηθεί διπλά. Όμως θα πρέπει σύμφωνα με την νομοθεσία που επικρατεί εκεί στην Αυστραλία να ζητήσει ο Έλληνας από το Tax Office της Ελλάδος μια βεβαίωση ότι έχει φορολογηθεί εδώ στην Ελλάδα και να το φέρει πίσω στην Αυστραλία να το αφαιρέσει ως φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό και να συμψηφίσει με το φόρο που θα πληρώσει στην Αυστραλία. Αυτό είναι το θέμα. Άλλο θέμα είναι όταν θα έρθει στην Αυστραλία όμως, έτσι, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα λέμε για όσο καιρό μένει στην Αυστραλία. Τα κράτη έχουν τη διάθεση να φορολογούν τα εισοδήματα που δημιουργούνται μέσα στα κράτη αυτά, έστω και αν κάποιος μένει στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, στην Ελλάδα θα φορολογηθεί για το έσοδο από το ακίνητο, θα φορολογηθεί στην Αυστραλία και θα συζητηθεί φόρος. Με λίγα λόγια, αποφεύγεται η διπλή κάποιοι πληρωμή. Δεν το δηλώνουν σε ένα από τα δύο κράτη, δεν το συνιστώ τώρα γιατί στην Ελλάδα τουλάχιστον η φορολογία το 2011 με τα νέα μέτρα που τα λιτότητα και αυτά και το 2012 όσον αφορά τους κατοίκους του εξωτερικού, θα πούμε παρακάτω αν είναι σωστό αυτό ή όχι, βέβαια δεν είναι σωστό, αλλά θα το πούμε λεπτομερώς παρακάτω, αν μείνει χρόνος. Επομένως, θα πρέπει να προσέχει από εδώ και στο εξής κάποιος, να μην μένει ότι έκανε μέχρι σήμερα,
ότι απέφευγε μια φορολόγηση, γιατί μπορεί να φορολογείται και στα δύο κράτη και να συμψηφίζει το φόρο στο εκεί που μένει. Με λίγα λόγια, οι Έλληνες της Αυστραλίας, αν εισπράττουν κάποια έσοδα από την Ελλάδα και ας πούμε αυτά τα έσοδα μένουν σε κάποια τράπεζα της Ελλάδος, φυσικά εδώ δεν αναφέρουν τίποτα στην Αυστραλία. Εσείς ναι. λέτε ότι θα ήταν σωστό να το αναφέρουν εφόσον πάρουν κάποια βεβαίωση από την εφορία της Ελλάδος ότι στην Ελλάδα ήδη πληρώνουν, ήδη φορολογούνται για κάποια έσοδα στην Ελλάδα. Χρειάζεται Βεβαίως. Αυτή η βεβαίωση ούτως ώστε να μην υπάρχει διπλή φορολόγηση. Τώρα για τους Έλληνες του εξωτερικού ή της Αυστραλίας που έχουν κάποια έσοδα στην Ελλάδα, υπάρχει κάτι δηλαδή ελαφροντικό ή φορολογούνται κανονικά όπως θα φορολογείται κάποιος που ζει μόνιμα στην Ελλάδα, ας πούμε π.χ. από ενίκεια? Κοιτάξτε, όσοι είναι κάποιοι εξωτερικού και οι Έλληνες ομογενείς βέβαια, έτσι, υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα στη ζωή κατοίκων εξωτερικού. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον είναι κάτοικος εξωτερικού, δεν έχει την απαλλαγή των 5.000 ευρώ, δεν την έχει την απαλλαγή. Δυστυχώς ο κάτοικος εξωτερικού και ο ομογενής βέβαια από της Αυστραλίας πληρώνει για τα πρώτες 5.000 από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και μετά, του 10 και μετά, πληρώνει 500 ευρώ φόρο παραπάνω, δεν έχει αφορολόγητο. Ούτε μπορεί να προσκομίσει αποδείξεις για να έχει απαλλαγή από το αφορολόγητο. Δυστυχώς αυτό είναι για τους κατοίκους του εξωτερικού. Οι κάτοικοι εξωτερικού όμως, όπως είναι οι ομογένειες στην Αυστραλία, έχουν άλλο πλεονέκτημα. Ότι μπορούν να φέρουν χρήματα στην Ελλάδα και να μην αποδείξουν το πόθεν αίσθηση, την πηγή τους δηλαδή, που τα βρήκανε, αρκεί να τα περάσουν μέσα στο τραπέζι και να τα επενδύσουν που δεν τους λένε κανείς το πόθεν αίσθηση, δεν το ζητάει κανείς. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιος εδώ στην Αυστραλία έχει πάρα πολλά χρήματα. Ας πούμε, τα έχει βγάλει με όποιον τρόπο τα έχει βγάλει. Δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ναι. Μπορεί κάλλιστα να τα πάει στην Ελλάδα. Φυσικά, στην Ελλάδα δεν θα ρωτήσει η Ελλάδα την πηγή τους. Δηλαδή, δεν θα ρωτήσει δεν από πού τα βρήκες. Βέβαια, αν εμφανίσει 5 δισεκατομμύρια δόλαρ, άλλο αυτό. Αυτό θα χτυπήσει καμπανάκι. Έτσι. Μιλάμε για ένα φυσιολογικό ποσό να είναι 50%, 200% σύμφωνα με τα εισοδήματα που βγάζει ένας κοινός μέσος άνθρωπος, έτσι. Έτσι, ναι. Γιατί υπάρχει ένας νόμος, το 3842, ένας νόμος του 2010, του κ. Παπακοσταντίνου, που λέει ότι η επάυξηση της περιουσίας και των χρηματικών ποσών που έχει κανείς είναι θέμα του ύψους. Δηλαδή, αν εμφανίσει υπερβάλλον ποσό, θα πρέπει, λέει, ο τραπεζικός υπάλληλος ή ο συμβολιογράφος ή ο λογιστής να τον καταδώσει στην εφορία. Αυτό είναι δυστυχώς. Μάλιστα. Οπότε, άμα είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο το ποσό. Ναι. Οπότε οι Έλληνες του εξωτερικού, ειδικά της Αυστραλίας, δεν έχουν, ας πούμε, την απαλλαγή. Στα πρώτα 5.000 ευρώ, όπως και εδώ στην Αυστραλία, είναι ένα ποσό το οποίο δεν φορολογείται. Στην Ελλάδα, ναι, μεν στα πρώτα 5.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, ναι, δεν φορολογούνται οι συνάδελφοί μας στην Ελλάδα. Ο Έλληνας της Αυστραλίας όμως σε αυτό το ποσό φορολογείται, έτσι. Αλλά έχετε ένα άλλο πλεονέκτημα. Αν φέρει συνάλλαγμα στην Ελλάδα από την Αυστραλία, δεν ρωτάνε από πού είναι. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής, κύριε Τσαμούρα. Εάν τυχόν έχεις αφορολόγητο στην Αυστραλία 50.000 και στην Ελλάδα, ας πούμε, και έχεις ένα ποσό 50.000 εισόδημα και αν είσαι κάτοικος Ελλάδος, όταν θα έρθουν αργότερα εκείνοι, ας πούμε, το 50.000 είναι αφορολόγητο, αλλά εδώ θα είναι μόνο 5 και θα του φορολογήσει τα υπόλοιπα 45. Όταν θα έρθει στην Ελλάδα που θα θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, εντάξει. Ναι, ναι. Αυτό είναι για το ανάποδο βέβαια, ναι. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα το άλλο. Τα έσοδα από Ελλάδα και η φορολόγησή τους, αυτά τα έσοδα από ό,τι κατάλαβα είχατε πει πιο πριν, μπορούν να γίνουν διαθέσιμα στο Taxation Department εδώ της Αυστραλίας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τα έσοδα από την Ελλάδα μπορεί να τα φέρει στην Αυστραλία εφόσον είναι κάτοικος Αυστραλίας και θεωρητικά έχει δηλώσει το παγκόσμιο εισόδημά του. Όταν λέμε παγκόσμιο εισόδημα, εννοούμε τα εισοδήματα που βγάζει στην Αυστραλία και στα άλλα κράτη και στην Ελλάδα ασφαλώς. Εφόσον λοιπόν το έχει δηλώσει και στην Ελλάδα, δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται να τα φέρει στην Αυστραλία τα λεφτά. Γιατί αν το tax office της Αυστραλίας του πει που τα βρήκε, θα έχει τη φορολογική δήλωση της Ελλάδας και θα το παρουσιάσει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σου λέει ότι εγώ τα έβγαλα, αλλά φορολογήθηκα εκεί. Δεν χρειάζεται να φορολογηθώ και στην Αυστραλία. Βέβαια. Εξάλλου εσείς έχετε αφορολόγητο μεγάλο ποσό, οπότε ούτως ή άλλως αφορολόγητο είναι. Έτσι, είναι. Ωραία. Ναι. Αν ένας Έλληνος Αυστραλός έχει χρήματα σε τράπεζα της Ελλάδος,
και βγάζει, κερδίζει κάποιους τόκους. Τι φορολογικές επιπτώσεις έχει? Κοιτάξτε, όλοι όσοι έχουν καταθέσεις στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα ή Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, στην Αυστραλία ή κάτοικοι της Αγγλίας, ας πούμε, δεν έχει σημασία από πού, όλοι φορολογούνται σταθερά με εξάρτηση της φορολογίας με 10%. Εάν δηλαδή έχει καταθέσει στην Ελλάδα, θα πρέπει να του κρατήσει, όταν θα του δώσει τους τόκους η τράπεζα, να τα στείλει τα ποσά στην Αυστραλία, το κρατήσει 10% και να του στείλει το φόρο, δηλαδή τον τόκο, εννοώ, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε φόρο όταν καταθέτει ο ξένος, ο κάτοικος, δεν είναι ξένος Έλληνας, της Αυστραλίας, εννοώ δηλαδή ο κάτοικος εξωτερικού και ο ομογενής Έλληνας. Όταν έχει καταθέσει την Ελλάδα σε ξένο νόμισμα. Δηλαδή, όταν έχει σε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ. Άμα έχει λίρες Αγγλίας, άμα έχει δολάριο Αυστραλίας, άμα έχει δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών, τότε απαλλάσσονται οι τόκοι από το φόρο. Οπότε, αυτό να το κάνει υπόψη. Οπότε, αν ο Έλληνας της Αυστραλίας πάει στην Ελλάδα αυστραλέζικο δολάριο και το βάλει αυστραλέζικο δολάριο στην τράπεζα, εκεί δεν υπάρχει φόρος. Δεν υπάρχει φόρος, όχι. Φόρος υπάρχει μόνο όταν το μετατρέψει σε ευρώ. Να πούμε και μια λεπτομέρεια, μια που το λέμε, κύριε Θωμά. Εάν τα λεφτά τα αφήσει στην Ελλάδα ως αυστραλέζικο δολάριο, Φερρυπίν, και μετά θέλει να κτίσει ένα ακίνητο, να αγοράσει ένα διαμέρισμα, τότε το ευρωποιεί και αγοράζει. Μέχρι την στιγμή της ευρωποίησης, να το κάνει σε ευρώ δηλαδή εννοώ, ναι. Τότε λοιπόν αυτό απαλλάσσεται από το φόρο των τόκων, εντάξει. Μάλιστα, οπότε γλιτώνει 10% που άλλωστε 10% θα τα πλήρωνε στον τόκο πάντα. Αν ένας Έλληνο-Αυστραλός λαμβάνει σύνταξη από την Αυστραλία και κατοικεί στην Ελλάδα, πώς τον επηρεάζει ο φόρος, φορολογείται η σύνταξή του? Κοιτάξτε, στην περίπτωση αυτή, επειδή δεν υπάρχει διμερή σύμβαση, να το πω με άλλο τρόπο, εάν υπήρχε διμερή σύμβαση, θα όρουσε τρία πράγματα. Ή θα φορολογηθεί στην Αυστραλία, ας πούμε, αν υπήρχε σύμβαση, έτσι, που δεν υπάρχει. Ή θα έλεγε θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα, ή θα έλεγε θα φορολογηθεί και στα δύο και θα συμψηφιστεί. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν τα δύο πρώτα που σας είπα. Εδώ ισχύει, φορολογείται και στην Αυστραλία, γιατί είναι η χώρα προέλευσης, ας πούμε, έτσι, η χώρα πηγής της σύνταξης. Αλλά έχουμε, και επειδή θα κατοικεί στην Ελλάδα ο αδερφός μας, ο ομογενής, τότε λοιπόν θα φορολογείται και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να φέρνει χαρτί από την Αυστραλία εκείνη την εποχή ότι πλήρωσε φόρο και να το αφαιρέσουν από εδώ. Όμως εδώ έχω να κάνω μια παρατήρηση. Επειδή στην Αυστραλία είναι αφορολόγητο, εδώ δυστυχώς το ελληνικό δημόσιο, όπως ξέρετε, είναι ή άδικο ή αυστηρό, μάλλον άδικο θα το έλεγα, και επειδή εδώ είναι μόνο 5.000 το αφορολόγητο, θα τον αφορολογούσε. Κάναμε εγώ, ανήκω στο Σύλλογο Λογιστών εδώ στην Ελλάδα, και κάναμε κίνηση τώρα για να μπορούμε να το απαλείψουμε και να μην έρχονται εδώ οι ομογενείς μας, όχι μόνο από την Αυστραλία, αλλά και από τον Καναδά που είναι πολλοί, από τη Γερμανία είναι πολλοί, από τις ΗΠΑ είναι πολλοί, να μην τους φορολογούν αυτούς. Γιατί σε άλλα κράτη στην Αμερική, ας πούμε, έχουμε 30.000 αφορολόγητο. Εσείς έχετε 50. Αυτό είναι άδικο τώρα να λέει ότι αφορούμε τον ξένο φόρο, αφού ξέρουν τώρα εδώ οι δικοί μας ότι δεν φορολογούνται και οι 50.000. Τι να αφαιρέσεις φόρο τώρα? Αυτό είναι κοροϊδία, έτσι δεν είναι? Διακρατική συμφωνία για τις συντάξεις υπάρχει μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδος, αλλά ίσως όχι για το φορολογικό. Την κυβέρνηση της Αυστραλίας δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Γιατί αυτοί κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Οι εδώ κυβερνήτες πρέπει να καταλάβουν ότι για να φέρουμε λεφτά και να φέρουμε και τους ομογενείς και τα λεφτά τους πίσω στην Ελλάδα, πρέπει να κάνουμε και ορισμένες υποχωρήσεις και ορισμένες, να δώσουμε και ορισμένα κίνητρα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι, ναι, ειδικά. Εγώ είμαι υπέρμαχος αυτού του πράγματος. Και χθες το βράδυ που ήμουν στην τηλεόραση και έκανα μια μισή ώρα εκπομπή εδώ στην Ελλάδα, το είπα και το βροντοφώναξα αυτό. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Δεν το λέω αυτό επειδή ζούμε εμείς στο εξωτερικό, αλλά πιστεύω ότι η ομογένεια όχι μόνο της Αυστραλίας αλλά και της Αμερικής και του Καναδά έχει τεράστια κεφάλαια, στα οποία τώρα, ειδικά στην κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα, θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει. Αρκεί όμως να υπάρχει η σωστή συνταγή και τα σωστά κίνητρα, ούτως ώστε να έρθει χρήμα από την ομογένεια στην Ελλάδα και να πιάσει τόπο, και όχι, ας πούμε, να έρχονται επενδυτές από άλλες χώρες και να εξαγοράζουν αυτό που λέμε πατρίδα. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο. Αν ένας Ελληνοαυστραλός θέλει είτε να αγοράσει κατοικία στην Ελλάδα είτε να οικοδομήσει ένα σπίτι, πώς τον επηρεάζει η εφορία?
Θα μου επιτρέπετε να σας πω, σαν πρόλογο, σε αυτό που θέλετε να σας απαντήσω, ότι μια βασική αρχή που ισχύει από το 2011 και μετά, δεν ίσχυε μέχρι το τέλος του 2010, το 2010, από το 2011 και μετά ισχύει μια βασική αρχή στην Ελλάδα. Όποιος ομογενής και όποιος ξένος κάτοικος έχουν περιουσία στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν εισόδημα στην Ελλάδα, δεν τους πιάνει τα τεκμήρια. Βασικό αυτό, έτσι. Για να το εξηγήσουμε αυτό πάλι, όποιος ομογενής έχει περιουσία στην Ελλάδα, ναι, αλλά δεν έχει εισόδημα στην Ελλάδα, δηλαδή έχω ένα ακίνητο, αλλά δεν τον νοικιάζω, δεν έχω εισόδημα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Τότε λοιπόν αυτός ο ομογενής δεν φορολογείται στην Ελλάδα με τα τεκμήρια. Δεν τον πιάνει τα τεκμήρια. Μάλιστα. Τα τεκμήρια βιωσιμότητας, τα τεκμήρια δηλαδή που λέμε τώρα, όποιος έχει ακίνητο στην Ελλάδα και έχει εισόδημα στην Ελλάδα, τον πιάνει τα τεκμήρια. Δηλαδή μπορεί να έχω εισόδημα, να σας το κάνω για 2.000 ευρώ το χρόνο, γιατί έχω ένα μικρό αγρό που τον νοικιάζω σε κάποιον εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το 2.000 μου δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Μου βάζει τεκμήριο για το ακίνητο που έχω στην Ελλάδα 20.000 και με φορολογεί τα 20.000. Ενώ δεν έχω εισόδημα, είναι τεκμαρτό εισόδημα αυτό. Δηλαδή βγάζεις 2.000 και φορολογείσαι για 20. Ορίστε. Δηλαδή ένας ας πούμε Έλληνας της Αυστραλίας έχει ένα μικρό ας πούμε ένα αγρόκτημα, ένα χωράφι στην Ελλάδα, το οποίο τον νοικιάζει για ένα μικρό ποσό, για ας πούμε 2.000 ευρώ το χρόνο. Ναι, 2.000 ευρώ το χρόνο, ενώ εξαιτίας τα τεκμήρια, που είναι ένα σύστημα που εμείς για μας εδώ είναι λίγο άγνωστο στην Αυστραλία, σύμφωνα λοιπόν με τα τεκμήρια θα φορολογηθεί όχι για 2.000 ευρώ, αλλά για 20. Κοιτάξτε, επειδή έχει ένα ακίνητο στην Ελλάδα, αυτό το ακίνητο μπορεί να το φέρει 15, 18, 20 χιλιάδες, μπορεί και λιγότερο, δεν έχει σημασία, έτσι. Το παίρνω εγώ λίγο μεγαλούτσικο το ακίνητο. Ναι. Αυτό λοιπόν το ακίνητο, εάν δεν ισχύει ένα τεκμήρια, δεν θα μας δημιουργούσε φορολογία, θα μας φορολογούσε μόνο για τα 2.000 του αγρού που εισπράττουμε. Τώρα λοιπόν μας λέει αυτός, όχι, επειδή έχεις τον αγρό, έχεις εισόδημα στην Ελλάδα. Άρα σου το υπολογίζω εγώ το εισόδημα αυτό τεκματά με το ακίνητο που έχεις. Τι σχέση έχει ο αγρός με το ακίνητο, καμία σχέση. Και σου λέει, για να έχεις ένα ακίνητο στην Ελλάδα, πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχεις, ας πούμε, έτσι σου υπολογίζει αυτός με την τιμή ζώνη κτλ. Και σου βγάζει 10 με 20 χιλιάδες εισόδημα και σου φορολογεί. Αυτό είναι άδικο. Και έχουμε πει στο Υπουργείο Οικονομικών αυτό να το παραλείψει εντελώς. Να μην ισχύουν για τους ξένους και τους ομογενείς μας που μένουν στο εξωτερικό, να μην ισχύουν αυτά τα τεκμήρια, γιατί είναι υπερβολικά και τους εξοργίζει όλους. Όσοι δεν το έχουν αντιληφθεί όλοι, σιγά σιγά τώρα που κάνουμε τις δηλώσεις του 10 και του 11 που ισχύουν αυτά, το παίρνουν χαμπάρι και έχουν εξοργιστεί. Εγώ έχω πάρει τουλάχιστον 100 τηλέφωνα από όλο τον κόσμο, από ανθρώπους οι οποίοι κάναν δηλώσεις στην Ελλάδα και τους έχουν φορολογήσει. Και μάλιστα τους ξέρουν φορολογία. 2.000 ευρώ φορολογία, 1.500 ευρώ, 2.500 ευρώ. Χωρίς λόγο. Μα έχει ακίνητο ο ξένος στην Ελλάδα να έχει το καλοκαίρι ένα μήνα. Τι το φορολογείς τώρα. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα και μάλιστα ένα θέμα το οποίο έχουμε αναπτύξει και εδώ και με την κυρία Σαραντοπούλου, την Όλγα από το ΣΑΕ. Έχουμε πει με την κυρία Σαραντοπούλου να κάνουμε παγκόσμια έτσι διαμαρτυρία, με τον τρόπο μας βέβαια, τη διαμαρτυρία σε εισαγωγικά, και να εξωθήσουμε τους κυβερνώντες εδώ στην Ελλάδα τα χρέη και τα ελλείμματα και όλες αυτές τις ατασταλίες που έχουν συμβεί στην Ελλάδα να τα βρουν από αλλού και όχι από τους κατοίκους εξωτερικού. Για όνομα της Παναγίας. Μάλιστα. Και να πούμε και το άλλο, ότι σύμφωνα μάλιστα και με επιμένοντας πάνω σε αυτό το θέμα, είναι και το θέμα βέβαια και των αποδείξεων. Νομίζω οι Έλληνες του εξωτερικού... Αν μου επιτρέπετε, ναι? Αν θέλει λοιπόν κάποιος να αγοράσει στην Ελλάδα ένα κίνητο, ναι? Πρέπει να μετρήσει, προς το παρόν τουλάχιστον, επειδή ισχύει αυτός ο νόμος. Θα το έχει μόνο για να το νοικιάσει, που δεν έχει φορολογία, ή θα το έχει, αν το νοικιάσει, έχει φορολογία, συγγνώμη. Ή θα το έχει μόνο για να πάει εξοχή, οπότε δεν έχει φορολογία. Να το μετρήσει αυτό, έτσι. Οπότε αν θέλει κάποιος είτε να αγοράσει σπίτι ή να κτίσει σπίτι στην Ελλάδα, εφόσον δεν το νοικιάζει και το έχει μόνο να πηγαίνει εκεί κάθε καλοκαίρι... Δεν υπάρχει πρόβλημα αν δεν το νοικιάσει. Αν το νοικιάσει φορολογία, φυσικά, εννοώ, ναι. Πέφτει η φορολογία, έτσι δεν είναι. Να ρωτήσω το εξής, υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ το να αγοράσει σπίτι ή να χτίσει σπίτι? Ποιο είναι πιο συμφέρον? Η διαφορά από το να αγοράσει σπίτι και... ή να χτίσει σπίτι. Υπάρχει διαφορά? Α, και να χτίσει σπίτι. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει διαφορά. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει ανασταλεί, τη στιγμή αυτή, έχει ανασταλεί το πόθεν έσχες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013. Δηλαδή και οι Έλληνες στην Ελλάδα και οι Έλληνες του εξωτερικού
που θέλουν να χτίσουν ένα σπίτι στην επικράτεια της Ελλάδος δεν έχουν τεκμήριο. Πολλό δε μάλλον οι ξένοι, οι κάτοικοι του εξωτερικού που ούτως ή άλλως δεν είχαν και ανάγκη να δικαιολογήσουν πού βρήκαν τα λεφτά, έτσι. Μάλιστα. Άρα μπορεί κανείς να χτίσει τώρα στην Ελλάδα ή να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα, αλλά με μια προϋπόθεση. Και αυτό το τονίζω με κεφαλαία γράμματα. Τα λεφτά θα τα στέλνει μέσω τραπέζης. Εάν τα λεφτά μπουν με στην τσέπη στα σύνορα ή τα στείλει και με τον ξάδερφό του και συμψηφίσουν με τον ξάδερφο ένα χρέος που έχει ένας με τον άλλο, αυτό είναι καταστροφή, γιατί το κράτος θέλει. Δείξε μου ότι τα λεφτά ήρθαν από το εξωτερικό. Εντάξει. Θέλει δηλαδή απόδειξη ότι τα χρήματα ήρθαν από το εξωτερικό. Οπότε απόδειξη της τραπέζης ότι τα λεφτά έρχονται από το εξωτερικό. Εντάξει. Μάλιστα. Οπότε πρέπει αυτό να έρθουν διαμέσου τραπέζης. Αυτό πρέπει να το κάνουν Ευαγγέλιο. Μη τυχόν, γιατί μετά μπορούν να τρέχουν και να μην προλαβαίνουν. Έτσι. Οπότε τα χρήματα πρέπει να είναι διαμέσου τραπέζης, να μπορούμε να τα αποδείξουμε από πού προέρχονται. Και δεύτερον, όπως είπατε και εσείς, είτε χτίζεις είτε αγοράζεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με την προϋπόθεση όμως ότι το σπίτι αυτό είναι για να μένει κανείς και όχι για να νοικιάζει. Έτσι. Ενώ αν νοικιάζει. Το άδικο τώρα είναι, να σας πω το άλλο όμως είναι το κύριε Τσαμούρα. Το άδικο είναι τώρα ότι έχουν βάλει στα ακίνητα αυτές τις εισφορές, τις έκτακτες, βάλανε το τέλος σε αυτό το ΔΕΗ, να πούμε εκείνο το χαράτσι που λέμε. Εβάλανε φόρο ακίνητης περιουσίας, το παλιό ΕΤΑΚ που λέγαμε. Αυτά όλα λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια πρόσθετη επιβάρυνση που μπαίνει στα ακίνητα τώρα, και όποιος έχει εισφορά είναι εγγύης, έχουν βάλει για τα εισοδήματα που προκύπτουν από τα ενίκια που εισπράττηκαν στην Ελλάδα. Αν έχει ας πούμε ένα ενίκιο, ένα ακίνητο και εισπράττει ένα ενίκιο, του βάζει εισφορά αλληλεγγύης, το εισόδημα δημιουργείται στην Ελλάδα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν. Αυτό είναι που πρέπει κανένας να σκεφτεί και είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε πει εμείς στην κυβέρνηση, όπως για τη βίζα, την ψήφο, για την ενημέρωση των Ελλήνων, του εξωτερικού, για τη συμφορολογία των συντάξεων, για το ΕΤΑΚ, για τη συμπεριφορά των προξενείων, για την προστασία της περιουσίας τους. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, για την καταγραφή των αποδημών. Δεν ξέρουμε πόσο αστεί οι απόδημοι είναι. Ξέρετε πώς είναι? 10 εκατομμύρια περίπου λέμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς είναι ακριβώς. Δεν ξέρουμε για την πρώτη κατοικία. Ναι. Επίσης, την πρώτη κατοικία την παίρνουν κάποιοι ξένοι, να πούμε Αλβανοί, δεν ξέρω τι είναι αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα και μένουν 1-2 χρόνια. Και δεν μπορούμε να πάρουμε πρώτη κατοικία για τον Έλληνα κάτοικο του εξωτερικού. Επίσης, έχουμε δυσκολίες στις κληρονομιές, έχουμε δυσκολίες και στις διαθήκες πολλές φορές. Εκεί με τα πληρεξούσια που στέλνουν, που είναι λάθος, που γυρνάνε πίσω. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, για τα οποία θα ήθελε πάρα πολύ να βοηθήσει η ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να το καταλάβουν. Οι απόρριμοι Έλληνες δεν είναι ξένοι, είναι αδέρφια μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά. Και το κοπανάμε κάθε τόσο. Και στην τηλεόραση το λέμε και εμείς εδώ, και στα ραδιόφωνα το λέμε εδώ, και διαζώσει πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών και στο κοπανάμε και τους τα λέμε. Μάλιστα. Καλά κάναμε νομίζω, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα ότι καλά κάνουμε. Αλλά δυστυχώς οι απόδημοι Έλληνες του εξωτερικού είναι απόδημοι εδώ και δεκαετίες, πάρα πολλές δεκαετίες. Αλλά δυστυχώς παρά το γεγονός ότι η άλλη μισή Ελλάδα βρίσκεται στο εξωτερικό, παρόλα αυτά θα έπρεπε να υπήρχε μέρημνα για αυτά τα θέματα και θα έπρεπε να υπήρχε να είχαν λυθεί, γιατί είναι δεκαετίες ολόκληρες τώρα. Αλλά εμείς διαπιστώνουμε σε μέσο μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού, διαπιστώνουμε, όπως τα είδατε και εσείς στην ιστοσελίδα μας, δεν έχουμε πρόβλημα στο να μιλούμε με οποιονδήποτε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε παρατηρήσει ένα φαινόμενο ότι όταν θέλουμε να ρωτήσουμε τους υπεύθυνους, δηλαδή όχι πολιτικούς, τους πολιτικούς που είναι στην πρώτη γραμμή, ας το πούμε, πάντα μας δηλώνουν το ίδιο πρόβλημα, ότι είναι απασχολημένοι, δεν έχουν χρόνο και το ένα και το άλλο. Αυτά βέβαια γιατί θέλουν να αποφύγουν τις ερωτήσεις που γαργαλάνε την αλήθεια και την υπευθυνότητα. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Μόλις όμως δεν είναι στην πρώτη γραμμή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας είναι διαθέσιμοι βέβαια να μας μιλήσουν και να ρίξουν την ευθύνη στους προηγούμενους ή στους μελλοντικούς, αλλά όχι βέβαια στους ίδιους τους εαυτούς. Αυτό δυστυχώς το έχουμε. Τώρα εγώ θεωρώ άδικο το ότι πριν από μερικά χρόνια, για να αγοράσει κανείς, ένας Έλληνας ομογενής από το εξωτερικό, είχε την ευχέρεια, ένα κίνητρο να πληρώσει το 50% του φόρου μεταβίβασης, και τώρα δεν έχει καθόλου, είχε απαγορευτεί αυτό και του βάζουν το φόρο ολόκληρο. Και λέω, γιατί δεν του δίνετε ένα κίνητρο? Η Ελλάδα είχε ανάγκη από λεφτά, από ρευστότητα τώρα. Δανειζόμαστε. Φέρτε τα λεφτά των ομογενών. Δεν τα φέρουνε. Τους είπατε να κάνουν και ένα ομόλογο των ομογενών. Δεν θα τα πληρώσει κανείς, γιατί δεν τους προσέχει κανείς. Ακούω τώρα που μου λέτε ότι
κλείνουν την πόρτα και δεν ακούνε ότι τους λέτε ότι θέλετε να συναντηθείτε μαζί τους, να τους πείτε τα δικά σας αιτήματα ή τα παράπονα προφανώς. Και αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Γιατί, ας πούμε, πρέπει να καταλάβουν αυτοί όλοι που διαφεντεύουν εδώ τα φορολογικά μας θέματα, ότι ο Έλληνας του εξωτερικού πρέπει να αισθάνεται Έλληνας. Και μάλιστα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα για τους Έλληνες της δεύτερης γενιάς και της τρίτης γενιάς. Ακούω ότι υπάρχουν Ελληνόπουλα τα οποία μιλάνε μόνο αγγλέζικα, ας πούμε. Φυσικά. Και αυτό με συνθλίβει. Γιατί λέω, πέθανε ο πατέρας του, πέθανε η μητέρα του και το παιδί, επειδή γεννήθηκε στην Αυστραλία, μιλάει μόνο αγγλέζικα, ας πούμε. Συμβαίνει και αυτό, δεν είναι? Βεβαίως συμβαίνει και το φαινόμενο αυτό αυξάνεται. Να επιμείνω όμως σε αυτό το άλλο θέμα με τους πολιτικούς της Ελλάδος, αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή. Πολλές φορές η απάντηση είναι ότι δυστυχώς είμαστε απασχολημένοι, αλλά ίσως κάποια μελλοντική φορά. Η απάντηση δική μας βέβαια είναι τον καπετάνιο στη φουρτούνα τον θέλουμε. Αργότερα όταν υπάρχει γαλήνη, σε ποιος ο λόγος? Κάτι, ο κύριος Μαυραγάνης που είναι τώρα υπουργός οικονομικών και έχει την αρμοδιότητα στις φορολογίες και στις φορολογίες τις δικές σας. Έχω μιλήσει μαζί του διαφορά και είναι πολύ προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και έχει πάρα πολύ έτσι, διάθεση να εξυπηρετήσει και τους Έλληνες ομογενείς. Οπωσδήποτε πρέπει να εξυπηρετήσει και τους Έλληνες της Ελλάδας, έτσι. Αλλά οπωσδήποτε θέλει να εξυπηρετήσει τους Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού. Εμείς του έχουμε πει από το Σύλλογο Φοροτεχνικών ότι πρέπει να το κάνει αυτό και σύντομα, γιατί νομίζουμε ότι αν έρθουν κεφάλαια από το εξωτερικό και δύο από τους ομογενείς Έλληνες, θα έχουμε διπλό κέρδος. Αφενός δεν πάνε σε άλλα κράτη και αφετέρου θα βοηθήσουν την οικονομία της Ελλάδας. Αυτό είναι σημαντικό. Εσείς τώρα πώς βλέπετε την κατάσταση? Πρώτα απ' όλα να πω ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος φορέας πληροφόρησης όλων αυτών των εκατομμυρίων Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι τώρα τελευταία, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, καροδοκούν και παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Σίγουρα θέλουν να βοηθήσουν. Εδώ στην Αυστραλία κάνουμε εράνους, μαζεύουμε, συγκεντρώνουμε χρήματα, στέλνουμε χρήματα. Ναι. Αλλά το πιο σημαντικό, αυτά είναι, θα έλεγα. Ναι, μεν καλά, αλλά αν γινόταν κάποια οργανωμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση της Ελλάδος, ούτως ώστε να βρεθεί μια συνταγή, ώστε το κεφάλαιο των Ελλήνων του εξωτερικού να μπορέσει να μπει μέσα στην Ελλάδα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να βοηθήσει την ίδια την Ελλάδα και ο δεύτερος λόγος είναι να μπορέσουν και οι ομογενείς του εξωτερικού να βοηθήσουν την Ελλάδα, χωρίς φυσικά να υπάρχει περίπτωση να χάσουν τα χρήματά τους. Όπως είπατε και εσείς, πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Θα προτιμούσαν, ας πούμε, τώρα στην Ελλάδα να έρχονται π.χ. αλλοευνείς, να έρχονται με ξένα κεφάλαια και να εξαγοράζουν νησιά της Ελλάδος, ξενοδοχειακές μονάδες κτλ. Δεν θα ήταν καλό. Εφόσον δεν θα ήταν καλό, γιατί να μην υπάρχει κάποια μέρημνα από το αρμόδιο Υπουργείο, ούτως ώστε να μπορούν να υπάρχει μια συνταγή, γιατί εμείς είμαστε Έλληνες και πολλές φορές μας, μάλιστα οι Έλληνες της Ελλάδος μας λένε ότι είμαστε και πιο πολλοί Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδος. Γιατί να μην μας δοθεί η ευκαιρία να φέρουμε και εμείς το δικό μας, τα δικά μας κεφάλαια στην Ελλάδα, αλλά όχι όμως με τις σημερινές συνθήκες που κινδυνεύουν να χαθούν, να υπάρχει κάποιο κίνητρο να μπορούν να βοηθήσουν και οι Έλληνες του εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα μπορέσει να βοηθηθεί η Ελλάδα πιο αποτελεσματικά από ό,τι γίνεται με εράνους και με την γενναιοδορία Βεβαίως. Των Ελλήνων. Πάντως, κύριε Τσαμούρα, πρέπει να σας πω και ένα πράγμα, ότι πρέπει να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις κυβερνήσεις που κυβερνάνε. Δεν μιλάω πολιτικά καθόλου, έτσι. Ναι, καθόλου ναι. Πολιτικά. Απέχω από αυτούς πολύ. Αλλά πρέπει να αποσταθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο φορολογούμενο που είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τον Έλληνα, έτσι, και στις κομματικές κυβερνήσεις. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ανεπτύχθηκε πολύ ο κομματισμός εδώ και ξεχάσαμε την κοινωνία. Ξεχάσαμε το κράτος, ξεχάσαμε τους ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να βρεθούν κυβερνήτες, δεν ξέρω τι εδώ που βγήκαν τώρα, αν το αποδείξουν αυτό, αν μας αποδείξουν ότι είναι ικανοί έτσι, αλλά πρέπει να βρεθούν κάποια στιγμή κυβερνήτες, οι οποίοι να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη απέναντί τους και να μπορούμε όλοι και εσύ να φέρετε τα λεπτά σας εδώ και εμείς να μπορούμε να πείσουμε και τους άλλους επενδυτές που είναι σε όλο τον κόσμο που διστάζουν να φέρουν τα λεφτά τους σήμερα, να τα φέρουν στην Ελλάδα που έχουμε τόσο ωραίο ήλιο, τόσα ωραία κοιτάσματα, έχουμε χρυσάφι, έχουμε και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε.
Εδώ έχουμε μια κοινωνία που δεν μπορεί να συνδεθεί μεταξύ τους. Δυστυχώς το λέω και θέλω να με ακούτε μόνο οι Έλληνες, να μην ακούνε ξένοι και μας κοροϊδεύουν δηλαδή. Δεν μπορούμε να κάνουμε σκουπιδότοπους να πετάμε τα σκουπίδια μας. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε όλα τα κοιτάσματα, τα διάφορα δεξιά και αριστερά που έχουμε πλούσια και σε χρυσάφι και σε υδρογονάτογες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πρέπει κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε. Γιατί πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, μεγάλο το χρέος, δανειζόμαστε πάρα πολύ. Ξοδεύουμε τη στιγμή αυτή, ξοδεύουμε το 2012 88 δις και έχουμε έσοδα μόνο 50. 88 δις δαπάνες και έχουμε έξοδα 50. Πώς θα βγει αυτό το κράτος, σας ρωτάω. Ούτε απάντηση μπορεί να δώσει κανείς. Η απάντηση θα μπορούσε η αρμόδια εκεί, η πρωτοκλασάτη πολιτική που δυστυχώς είναι οι ίδιοι, να μην πολιτικολογούμε, αυτοί που φέρανε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση είναι πάλι τα ίδια άτομα, δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Αλλά ας είναι και τα ίδια άτομα, ας αλλάξουν τουλάχιστον η μεθόδη και η νοοτροπία τους και η οργάνωσή τους, ούτως ώστε, όπως είπαμε, η ομογένεια είναι ένα θέμα το οποίο αναζητούσα πολύ καιρό να το αναπτύξουμε. Η ομογένεια είναι πάντα εδώ, η ομογένεια κάνει πάρα πολλά και είναι διαθέσιμη να βοηθήσει, αρκεί από την Ελλάδα να υπάρξει η σωστή συνταγή, ούτως ώστε οι ομογενείς να μπορούν να φέρουν χρήματα. Και εκτός ότι για τον απλό κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς ομογενείς οι οποίοι είναι εκατομμυριούχοι. Ο κύριος Νίκος Χαλικόπουλος ήταν εδώ σε αυτή την εκπομπή προ καιρού, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος και ζει αυτή τη στιγμή, είναι Έλληνας της Μελβούνης και ζει στην Αμερική. Ο ίδιος μας είπε στη συνέντευξή του ότι είχαν μια συγκέντρωση στην Αθήνα κάπου 10-15 άτομα, τα οποία λέει αν μετέτρεπες αυτά τα 15 άτομα σε χρήμα, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, οι οποίοι τους είχαν καλέσει να δώσουν την κυβέρνηση ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, το οποίο βέβαια το προσκομίσαν τα παιδιά, αλλά φυσικά ανταπόκριση μηδέν. Αυτά τα άτομα έχουν τεράστια κεφάλαια. Δεν μιλάω για τον εργάτη ο οποίος δούλεψε όλη τη ζωή του σε ένα χαλιβδουργείο, έχει 2-3 ακίνητα εδώ στην Αυστραλία να τα πουλήσει να πάει στην Ελλάδα. Υπάρχουν, όπως είπα, δισεκατομμυριούχοι με πάρα πολλά λεφτά. Με βάζετε σε άλλα χωράφια που θα μπορούσαμε να μιλάμε όρος, αλλά θα σας πω ένα σύντομο, ότι δεν υπάρχει χωροταξικό σχέδιο στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν ξέρουμε σε ποιο χώρο μπορούμε να κάνουμε βιομηχανική περιοχή, πού είναι η τουριστική περιοχή, πού είναι, να πούμε, η γεωργική περιοχή, πού είναι η αστική περιοχή, πού μπορούμε να κάνουμε βιομηχανίες, αυτά όλα δεν τα έχουν, πού είναι αρχαιολογικός χώρος, ποιος είναι η απείρου κάλους παραλία, να πούμε. Έχουν βάλει στο Σύνταγμα, ακούτε, έχουμε 16.000 χιλιόμετρα και παραλίες στην Ελλάδα, έτσι, γιατί με τα νησιά μας μαζί. Και έχουν απαγορεύσει να κάνουν πάνω ούτε ένα χιλιόμετρο στην παραλία να μην κάνουν ένα κέντρο, να πούμε, να περιέχονται οι τουρίστες. Δεν έχουμε κάνει σχέδια, λοιπόν. Ο άλλος έρθει να κάνει ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα και φοβάται μήπως το χτίσει και μετά το πούνε, α, εδώ η περιοχή είναι ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, αρχαιολογικός χώρος. Μάλιστα. Είναι απείρου κάλους, ξέρω εγώ, γιατί ορισμένες περιοχές είναι απείρου κάλους και τα έχουμε απείραχτες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν, όπως πρέπει και το άλλο, κύριε Τσαμουρά. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι θα τιμωρηθούν κάποιοι για τα λάθη που έχουν κάνει και δεν θα είναι στο απειρόβλητο οι υπουργοί και οι κυβερνήτες, γιατί λέει ότι μόλις κλείσει η Βουλή σταματάνε να παραγράφονται τα αδικήματά τους. Αυτό δεν γίνεται, δεν πρέπει να γίνεται μετά από δύο περιόδους βουλευτικές. Ήθελα πριν κλείσουμε να ρωτήσω το εξής. Για τους φίλους ακροατές, βέβαια, έθεσα μερικές ερωτήσεις, αλλά βέβαια είναι τόσο μεγάλο το θέμα της φορολογίας και τόσες περιπτώσεις. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Μπορούμε να τα ξαναπούμε, βέβαια, αλλά ήθελα να ρωτήσω, οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ίσως να διοργανώσουμε μια μέρα ένα φόρουμ στο οποίο μπορούν οι ίδιοι, βέβαια, να σας έχουμε στη γραμμή από Ελλάδα και να μπορούν οι ίδιοι να μας τηλεφωνούν και να θέτουν κάποια υποθετικά σενάρια, βέβαια, τα οποία βέβαια μπορείτε να μας δίνετε απαντήσεις και νομίζω αυτό θα υπήρχε βέβαια ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Ήθελα να ρωτήσω όμως το εξής, για όλους τους ομογενείς που ζουν αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία, που ακούν αυτή την συνέντευξη, πού θα μπορούσαν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα φορολογικά? Διότι υπάρχουν άνθρωποι, βέβαια, όπως είπαμε, που έχουν συντάξεις, άλλοι, βέβαια, οι οποίοι κληρονομούν περιουσία στην Ελλάδα ή θέλουν να δωρήσουν κάτι στα παιδιά τους. Πού μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες? Κοιτάξτε, αν θέλουν να στείλουν γράμμα, έχουμε μια διεύθυνση να τους δώσουμε. Αν θέλουν ένα κινητό, να δώσουμε το δικό μου το κινητό να με παίρνουν κατευθείαν.
Αν θέλουν να στείλουν φάξ, θα δώσουμε ένα φάξ να στέλνουν τα χαρτιά τους. Πότε θέλουν και τα απαντάμε. Για πείτε μας λοιπόν ένα τηλέφωνο που μπορούν να απευθύνονται σε εσάς. 6977-23-20-09. Επαναλαμβάνω, 6977-23-20-09. Λοιπόν, είναι αυτό. Μπορείτε βέβαια... Άλλο τηλέφωνο, ναι? το τηλέφωνο που είναι φάξ, είναι το ίδιο πάλι το κωδικό που λέτε, 210-99-57-932. Αυτό είναι το φάξ. Το email μου, το οποίο είναι Orse, ωραία, σημαίνει στα αρχικά τα ονόματα, Orse, papaki.net.gr. Okay. Orse. Orse. O-R-S-E, έτσι. Παπάκι, otenet.gr. Ό,τι θέλουν, λέμε εδώ και συζητάμε, εντάξει. Λοιπόν, μπορούν οι φίλοι ακροατές, βέβαια αυτά θα τα δουν και στην ιστοσελίδα μας, θα τα αναρτήσουμε, αλλά μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στον καθηγητή, τον κύριο Ρέστη Σεϊμένη, στο κινητό τηλέφωνο 00113069-77-23-20-09, επίσης στο fax 00130, όπως πάντα, 210-99-57-93-2 και φυσικά αν θέλετε διαμέσου email orse, O-R-S-E, παπάκι, otenet, O-T-E-N-E-T, .gr. Και φυσικά αν βέβαια δεν τα πιάσετε όλα αυτά, μπορείτε κάλλιστα να τηλεφωνήσετε είτε το στούντιο 1 του Sydney. Να κάνω μια παρατήρηση, επειδή έχουμε διαφορετικές ώρες, ναι? Είναι ώρες, μιλάω, λειτουργούν αυτά όλα, ώρες που εδώ στην Ελλάδα είμαστε όρθιοι, έτσι. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι να έχουν υπόψη ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 7 ώρες διαφορά και βέβαια με την καλοκαιρινή σεζόν θα έχουμε 9 ώρες διαφορά. Να υπολογίζουν, ναι, να παίρνουν τηλέφωνο την ώρα που βέβαια οι άνθρωποι είναι στη διάθεση, είναι σε ώρα που μπορούν να απαντήσουν τα τηλέφωνα και όχι ας πούμε στις 2 ή 3 ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος, που ίσως να κοιμούνται, έτσι. Φυσικό και επόμενο είναι αυτό. Κάποιο τελευταίο μήνυμα πριν κλείσουμε... Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι ορισμένες φορές μου είναι λυπηρό και άλλες φορές μου είναι ευχάριστο το γεγονός ότι διαπρέπουν οι ομογενείς μας στο εξωτερικό. Μου είναι πολύ ευχάριστο γιατί καμαρώνω που είναι άξιοι και που κάνουν τόσο καλό έργο όλοι οι εργατικοί, αποδοτικοί, παραγωγικοί στο εξωτερικό, πράγμα που στην Ελλάδα δεν συμβαίνει πάντα. Άρα είναι οι καλοί Έλληνες, ή θα έλεγα οι καλύτεροι ή οι καλοί που φεύγουν δυστυχώς μέσα από την Ελλάδα. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που διέθεσες σήμερα να μιλήσεις μαζί μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια μελλοντική πάλι συνάντηση και ίσως την επόμενη φορά που μιλήσουμε να μην είμαι εγώ να κάνω τις ερωτήσεις και εσύ να μας δίνεις τις απαντήσεις. Εσύ θα δίνεις τις απαντήσεις, αλλά θα ήθελα σε μια μελλοντική εκπομπή να το οργανώσουμε ώστε να μπορούν οι φίλοι ακροατές να τηλεφωνούν και να θέτουν αυτοί τους δικούς τους προβληματισμούς και να βλέπουμε την απάντηση τη δική σας που είστε εμπειρογνώμονος πάνω σε αυτά τα θέματα και δεν είναι κανένα πρόβλημα στο να τα απαντάτε. Εγώ προσπάθησα βέβαια σήμερα, αλλά όπως είπα πιστεύω ότι οι φίλοι ακροατές υπάρχουν τόσοι και τόσοι με τόσες ερωτήσεις και τόσες απορίες που ίσως σε κάποια μελλοντική εκπομπή θα το οργανώσουμε ώστε να μπορούν οι ίδιοι να τηλεφωνούν και να εκθέτουν τις απορίες τους και τους προβληματισμούς τους που έχουν σχέση βέβαια με το φόρο και όχι με άλλα θέματα, να μπορείτε κι εσείς να βέβαια να δίνετε τις απαντήσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.